Το ξεμπλοκάρισμα των Ουκρανικών σιδηρών θα επιτρέψει την απελευθέρωση εκατομμυρίων τόνων που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στα λιμάνια. Οι Ουκρανοί γεωργοί στα νότια της χώρας δεν σταμάτησαν ούτε στιγμή τη συγκομιδή σιταριού παρά τον πόλεμο. Ο Βολοντίμιρ Αγρότης από το Μικολάιφ θρυνεί για τις απώλειες που έχουν υποστεί εξαιτίας του ρωσικού αποκλεισμού και πόσο επικίνδυνο έχει γίνει το εμπόριο εξαιτίας του πολέμου. Κάθε μέρα κάτι καίγεται. Χτες είχε φωτιά εδώ και εκεί, ακόμα και τη νύχτα. Οι πυροσβέστες δεν μπορούν να σβήσουν τις φωτιές στα χωριά, στα χωράφια. Δεν είναι καλή κατάσταση. Για κάποιους, ο ασφαλής διάδρομος για την εξαγωγή σιτήρων δεν θα ανοίξει αρκετά γρήγορα. Ο Ανατόλη δίνει μάχη για να σώσει την επιχείρησή του, αλλά βρίσκεται αντιμέτωπος με την χρεοκοπία. Το φθινόπωρο, πολλοί γεωργοί δεν θα είναι σε θέση να σπείρουν. Μπορεί να μην έχουμε πλέον χρήματα για κάψιμα, σπόρους ή για να πληρώσουμε υπαλλήλους. Τα σιλό του είναι στα όρια τους και χρησιμοποιεί προσωρινούς αχυρώνες. Χωράει λίγο ακόμη, αλλά δεν έχουμε άλλο χώρο. Το σιτάρι που μόλις έχει μαζευτεί θα πρέπει να τοποθετηθεί στην ύπαιθρο και να καλυφθεί με πλαστικό σε περίπτωση που βρέξει. Η Ρωσο-Ουκρανική συμφωνία, αν εφαρμοστεί όπως συμφωνήθηκε, μπορεί να βελτιώσει την κατάσταση. Όμως οι τιμές που συνεχώς ανεβαίνουν και ο μόνιμος φόβος των βομβαρδισμών θα καταστρέψουν τις ήδη κατεστραμμένες εγκαταστάσεις.